Ναι, έχουμε πιο μέτωπο. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι το 2010 ήταν μια κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την οικονομία. Καταφέραμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, που ήταν η χρεοκοπία. Καταφέραμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει πετύχει καμία άλλη χώρα, που ήταν να μειώσουμε το έλλειμμα 6 προσωπικές μονάδες στο ΕΕ. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να πάρουμε και εξαιρετικά δυσάρεστα μέτρα, όπως η περικοπή των μισθών στο δημόσιο τομέα και η περικοπή των συντάξεων. Δεν σκοπεύουμε να επαναλάβουμε αυτά τα μέτρα του 2011. Καταθέσαμε ένα προϋπολογισμό πριν από μερικές ημέρες, που συνεχίζει την προσπάθεια της δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία είναι μονόδρομος αν θέλουμε να ξαναβρούμε την αξιοπιστία στις ξένες αγορές και βέβαια να ξεκινήσει από το 2012 η ανάπτυξη πάλι στη χώρα μας. Για ανάπτυξη που δημιουργήσει δουλειές και βεβαίως επενδύσεις. Σήμερα κλείνουμε και τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Γιατί σκάλωσε? Κοιτάξτε, δεν σκάλωσε. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία είναι δύσκολα, τα οποία χρειάζονται διαπραγμάτευση και αυτό κάνουμε. Κάθε φορά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της χώρας όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν διαπραγματευτήκαμε και αποφύγαμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί